Χαίρετε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα απόψε. Πώς αντιμετωπίζω τοξικά ενήλικα παιδιά. Γράφει μια φίλη, είδα, έζησα και βλέπω γύρω μου θράσος και αχαριστία από παιδιά απέναντι στους γονείς. Στην κυπριακή κοινωνία έχουμε την αντίληψη ότι είναι παιδί σου, πρέπει να ανεχθείς την όποια άσχημη συμπεριφορά του. Έχω θέματα με τα δικά μου παιδιά. Είναι πολλά τα θέματα, δεν μπορώ να τα γράψω με λίγες λέξεις. Απλώς ως μονογονιός έβαλα τα όρια μου, γιατί είχα αποκλειστικά το μεγάλωμα των παιδιών μου και μαζί μας που ζούσε ο πρώην σύζυγος πάλι ήμουνα μονογονιός. Στο τέλος ανακατώθηκαν και τρίτοι, βάζοντας ο καθένας τα λόγια του και τα αποθυμένα τους. Φυσικά το ένα παιδί ήταν επιπόλαιο και εκεί γίνανε σοβαρές αντιπαραθέσεις ανάμεσά μας. Στο τέλος πήρα μια ακραία απόφαση. Αποφάσισα να μείνω μακριά, μαζεύοντας τα κομμάτια μου. Η εξομολόγηση ουσιαστικά μιας φίλης, η οποία έχει περάσει πολλά στη ζωή της, πολλές δυσκολίες και ταλαιπωρίες, ήταν σε ένα γάμο ο οποίος δεν ήταν και ο καλύτερος, όπως καταλαβαίνετε, τελείωσε μετά αυτός ο γάμος. Νομίζω έχει πεθάνει ο σύζυγός της, δεν χώρισαν. Και λέει έτσι, με λίγα λόγια την ιστορία της που είναι μεγάλη για το πώς αντιμετώπισε την τοξικότητα από τα ενήλικα της παιδιά. Στο βίντεο που κάναμε πρόσφατα για το πώς αντιμετωπίζουμε τους τοξικούς γονείς είχα αναφερθεί έτσι λίγο απ' έξω, από πάνω, στο τι ευθύνη έχουμε απέναντι στα παιδιά μας όταν αυτά είναι αδιάγνωστα ή έχουν τοξική συμπεριφορά απέναντί μας. Και είχα πει ότι όσο το παιδί μας είναι ανήλικο, οφείλουμε να είμαστε παρόντες, παρούσες οι μητέρες, παρόντες οι πατεράδες, παρόντες οι γονείς, στη ζωή του παιδιού, να αντέχουμε και να αγαπούμε το παιδί μας παρόλη του την τοξικότητα. Όταν όμως το παιδί μας είναι ενήλικο, όταν ενηλικιωθεί, και η ενηλικίωση στην πραγματικότητα έρχεται νομικά στα 18 χρόνια στην Κύπρο, αλλά ψυχολογικά η ενηλικίωση έρχεται γύρω στα 25, 26, 27 χρόνια που τα παιδιά βγαίνουν από την εφηβεία. Γνωρίζω πολλούς γονείς, όχι ένα, όχι δύο, όχι τρεις, πολλούς γονείς, οι οποίοι έχουν να διαχειριστούν μια τέτοια δυσκολία. Δηλαδή έχουν γεννήσει ένα παιδί, το μεγάλωσαν με παρόμοιο τρόπο που έχουν μεγαλώσει και τα άλλα τους παιδιά και αυτό το συγκεκριμένο παιδί έχει εξελιχθεί ώστε να λειτουργεί με τοξικότητα απέναντι στους γονείς του. Συνήθως αυτά τα παιδιά έχουν κάποιες διαταραχές προσωπικότητας. Κάποια από αυτά μπορεί να είναι αδιάγνωστα, δηλαδή να μην έχουν πάει ποτέ σε ψυχολόγο ή σε ψυχίατρο για να γίνει διάγνωση για το τι μπορεί να συμβαίνει, ή μπορεί να είναι και διαγνωσμένα. Μπορεί ένα παιδί να έχει διαγνωστεί, για παράδειγμα, με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, να έχει διαγνωστεί με μια άλλη διαταραχή προσωπικότητας, όπως η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, που το κάνει πάρα πολύ δύσκολο και να θεραπευτεί αυτό το παιδί, αλλά και να μπορέσει να λειτουργήσει με έναν τρόπο δημιουργικό και υγιή και ψυχοφέλιμο προς τον εαυτό του και τους γύρω του. Οι γονείς αυτοί είτε δεν έχουν κάνει νωρίς επέμβαση, είτε δεν μπορούσαν να κάνουν νωρίς επέμβαση ή παρέμβαση, καλύτερα, παρέμβαση, νωρίς ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, λόγω του ότι μπορεί να μην είχαν τις γνώσεις, να μην γνώριζαν όταν ήταν τα παιδιά τους μικρά ότι υπάρχουν κάποια θέματα όπως οι διαταραχές προσωπικότητας ή κάποιες άλλες ψυχικές διαταραχές που χρειάζονται ψυχοθεραπεία και έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση και διάγνωση από παιδοψυχίατρο, από παιδοψυχολόγο, ψυχοθεραπεία κτλ. Είτε γιατί δεν το είχαν αντιληφθεί. Είτε γιατί την εποχή που ήταν τα παιδιά τους μικρότερα δεν ήταν ήδη σε μία θέση και σε μία συνθήκη που να μπορούν να διαχειριστούν αυτές τις δυσκολίες. Όπως και να έχει το πράγμα, είσαι ένας ενήλικας γονιός, είσαι ξέρω εγώ 60, 70, 50, 55 ετών, 45 ετών και έχεις ένα παιδί το οποίο είναι 27, 28, 30, 35 ετών και συμπεριφέρεται προς εσένα με τρόπο άσχημο. Σου βγάζει αρνητικότητα, σου βγάζει τοξικότητα. Ξερνάει μεταφορικά τη στενοχώρια του πάνω σου.
ενώ είναι ενήλικας, ενώ είναι μεγάλος, ενώ είναι μεγάλη, ενώ είναι σε μια ηλικία που δεν είναι αναμενόμενο να συμπεριφέρεται ως ένα δίχρονο, ζωηρό, τα τρομερά δίχρονα λέγεται για τα παιδάκια που είναι στην ηλικία 2 με 3 ετών, που είναι η ηλικία στην οποία αρχίζει να φαίνεται η ζωηράδα ενός παιδιού. Δεν είναι έφηβος, δεν είναι ένας επαναστάτης έφηβος ή ένας προέφηβος που να πεις, βρε παιδί μου, τώρα έχουν αρχίσει οι ορμόνες να κάνουν πάρτι στο σώμα αυτού του παιδιού, τώρα αρχίσε να μεγαλώνει, βρίσκεται στην φάση της εφηβείας που μπορεί να είναι πολύ έτσι αναστατωτική, αν υπάρχει αυτός ο όρος, να αναστατώνονται κάποια παιδιά από την εφηβεία. Είναι ένας ενήλικας, ο οποίος έχει τελειώσει το σχολείο, μπορεί να έχει τελειώσει σπουδές, μπορεί να μην έχει τελειώσει σπουδές, μπορεί να έχει πάει στο στρατό, μπορεί να μην έχει πάει στο στρατό. Είναι όμως σε μια ηλικία που εγώ στην ηλικία του αυτήν, δεν μιλάμε τώρα στα 20 και στα 21 και στα 22, στην ηλικία του στα 30, στα 28, στα 29, είχα ήδη οικογένεια, είχα ήδη παιδιά και ήμουν ένας υπεύθυνος άνθρωπος. Και έχω γεννήσει αυτό το παιδί, το οποίο βρίσκεται μέσα στη ζωή μου και το οποίο προφανώς ίσως να έχει κληρονομήσει και κάποια χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα και κάποια διαταραχή προσωπικότητας από κάποιο συγγενή. Αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά σε περιπτώσεις που έχουμε ένα γάμο ο οποίος είναι ατέριαστος και τελειώνει αυτός ο γάμος και λέει η μητέρα, έχω επιλέξει να παντρευτώ έναν άντρα άθελά μου ή θελημένα, ο οποίος δεν ήταν καλά, δεν λειτουργούσε με ένα υγιή τρόπο, δεν έδειχνε την αγάπη του με υγιή τρόπο, ήταν αδιάγνωστος. Είχα επιλέξει, βρέθηκα να είμαι παντρεμένος με μια γυναίκα που να λειτουργεί με ένα τοξικό τρόπο και να είναι αδιάγνωστη. Και είτε χώρισα, είτε έχει τελειώσει ο γάμος με οποιοδήποτε τρόπο. Και τώρα ανακαλύπτω ότι το παιδί μου, ένα από τα παιδιά μου ή και δύο από τα παιδιά μου, συνήθως ένα, έχει χαρακτηριστικά πάρα πολύ έντονα που προσομοιάζει στον πρώην σύζυγο, στην πρώην σύζυγο, που εκείνα τα χαρακτηριστικά μας είχαν φέρει και στο σημείο να χωρίσουμε. Ή τέλος πάντων έπαιξαν πολύ σοβαρό ρόλο. Shit happens, life happens. Η ζωή συμβαίνει. Η κληρονομικότητα είναι απρόβλεπτη. Μπορεί ένα ζευγάρι να είναι μαζί, να είναι καλά μαζί, να έχουν μια υγιή και αρμονική σχέση και να γεννήσουν ένα παιδί, να φέρουν στη ζωή ένα παιδί, το οποίο να έχει κληρονομήσει από κάποιον πρόγονο, παππού, γιαγιά, μακρινή θεία, κάποια χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά ή κάποια διαταραχή προσωπικότητας ή προδιάθεση για διαταραχή προσωπικότητας που να έχει θέματα με τη δομή της προσωπικότητας του και αυτό το παιδί να είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιδί το οποίο το μεγαλώσαμε, το φέραμε σε ένα σημείο, το βοηθήσαμε με το σχολείο, με τις σπουδές του, με την έβρεση εργασίας κλπ. Είναι ένας ενήλικας πλέον και εξακολουθεί αυτό το παιδί να έρχεται και να κάνει καυγάδες, να έρχεται και να βγάζει θυμό, να μας έχει σαν τον κάλαθο των αχρήστων του. Τι κάνουμε, πώς αντιμετωπίζουμε τα ενήλικα παιδιά μας όταν αυτά λειτουργούν με τοξικότητα? Τα αντιμετωπίζουμε με παρόμοιο τρόπο όπως αντιμετωπίζουμε τους γονείς μας όταν είμαστε ενήλικα παιδιά και αυτοί αντιδρούν με τοξικότητα. Ως ενήλικας προς ενήλικα. Η δουλειά του γονιού τελειώνει κάποια στιγμή. Τελειώνει όταν το παιδί το ενηλικιώνεται. Έχω δώσει, όπως παρατηρήσατε, μια περίοδο χάριτος από τα 18 χρόνια μέχρι τα 25-26 χρόνια, όπου ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των πρόσθετων μετοπιών φλοιών του εγκεφάλου, που τότε ψυχολογικά ορίζεται πλέον και το πέρας της εφηβείας. Το έχω πει και άλλες φορές, είναι καινούργια ανακάλυψη, μας την έχει κάνει γνωστή η δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου, ότι έχουν ανακαλύψει οι νευροεπιστήμονες, οι νευροψυχολόγοι πρόσφατα, πως οι πρόσθιοι με το PA λοβή συνεχίζουν να εξελίσσονται και να αναπτύσσονται μέχρι τα 26 χρόνια περίπου στα κορίτσια και ίσως 27-28 στα αγόρια. Άρα δίνουμε και αυτή την περίοδο χάριτος. Να φτάσει το παιδί μας δηλαδή σε μια ηλικία που να είναι λίγο πριν από τα 30. Η δουλειά μας είναι μέχρι εκεί, σοβαρά. Είναι μέχρι εκεί. Όχι ότι θα σταματήσουμε να αγαπούμε τα παιδιά μας και να έχουμε αγαπητικές σχέσεις μαζί τους, εφόσον τα παιδιά μας λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Πλέον όμως, από την ηλικία της ενηλικίωσης και μετά της ψυχολογικής ενηλικίωσης, πάβουμε να έχουμε την ευθύνη και την υποχρέωση να αναλαμβάνουμε τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Ό,τι έμαθαν, έμαθαν.
Ό,τι μπορέσαμε να τους δώσουμε, τους δώσαμε. Δεν μπορούμε να είμαστε διαβίου γονείς ενηλίκων παιδιών. Για παράδειγμα, εγώ που έχω γεννήσει το γιο μου στα 22, να γίνω 62 και να είναι ο γιος μου 40 και να συμπεριφέρομαι απέναντί του ως αν να είναι ακόμη έφηβος και να μην έχω την απέτηση να έχουμε μια ενήλικη ανταποδοτική σχέση. Ναι, υπάρχουν γονείς που το κάνουν αυτό το πράγμα. Που είναι αυτοί στα 60 κάτι τους, τα παιδιά τους είναι στα 40 κάτι τους και εξακολουθούν να τα ταντεύουν. Όχι, είμαι εναντίον αυτής της απόψεως. Χωρίς να σημαίνει πως είμαι εναντίον του να αγαπάμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας τα αγαπάμε θέλοντας και εμείς. Είναι ενστικτώδης η αγάπη του γονέα προς το παιδί. Είναι πρωτόγονο πράγμα. Είναι ο δεσμός του αίματος. Δεν μπορείς να μην αγαπάς το παιδί σου. Δεν μπορείς να μην γνιάζεσαι για το παιδί σου. Είμαι σίγουρη ότι και η φίλη που είχε πάρει την απόφαση με πόνο ψυχής να διακόψει σχέσεις με το τοξικό της παιδί, ότι το νιώθει το παιδί της, ότι θέλει να είναι καλά το παιδί της, ότι το αγαπάει το παιδί της. Απλώς πήρε την απόφαση να κόψει σχέσεις για να μην καταστραφεί ψυχικά η ίδια. Γιατί όταν κάποιος είναι αδιάγνωστος και είναι τοξικός και ξερνάει τοξικότητα και ξερνάει χολή και ξερνάει αρνητικότητα πάνω στο γονέα του, ό,τι και να του πει ο γονέας του, ό,τι και να του κάνει ο γονέας του, δεν πρόκειται αυτό το ενήλικο παιδί να επωφεληθεί. Σε καμία περίπτωση. Επειδή το γονιό τον έχει για σκυβαλοδοχείο, το γονιό τον έχει για κάλαθο των αχρήστων, τον έχει για τείχο πάνω στον οποίο να πετάει αυγά. Όχι. Να μην πω κιόλας ότι ο γονιός είναι σαν να πετάει αυγά πάνω στον τοίχο όταν προσπαθεί να διαπαιδαγωγήσει ένα ενήλικο παιδί. Η αγάπη πολλές φορές σημαίνει και απόσταση. Σ' αγαπάω τόσο πολύ παιδί μου, ενήλικο παιδί μου, ώστε κρατάω απόσταση ασφαλείας από εσένα, ψυχικής ασφαλείας, διακόπτω τις συχνές επαφές και τις συχνές συναναστροφές μαζί σου, ώστε να μην παθαίνεις ούτε εσύ ούτε εγώ ζημιά. Σου ξεκαθαρίζω τη θέση μου, ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας πάντα στους τοξικούς συγγενείς όταν πρόκειται να λάβουμε μέτρα και να κρατήσουμε αποστάσεις και να βάλουμε όρια. Σου ξεκαθαρίζω τη θέση μου, καλύτερα γραπτός, γράφω ένα μεγάλο γράμμα, ένα μεγάλο email στο οποίο καταγράφω την αλήθεια μου, τα συναισθήματα μου προς εσένα, την αγάπη που σου έχω, το πώς προσπάθησα να σε μεγαλώσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το συγγνώμη μου για τις φορές που δεν ήμουν ο τέλειος γονιός που θα επιθυμούσες, τις προσπάθειες που έχω κάνει ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια υγιή, αξιοπρεπή, ανταποδοτική σχέση μεταξύ ενηλίκων, την απογοήτευσή μου για το ότι παρόλες τις προσπάθειες που έχω κάνει δεν τα έχουμε καταφέρει όταν συναντιόμαστε να είμαστε σεβαστικοί ο ένας προς τον άλλον και την απόφαση που παίρνω να μην έχουμε επαφές όχι γιατί σε μισώ, όχι γιατί θέλω το κακό σου, αλλά γιατί πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου από την τοξικότητα που ίσως άθελα σου, αλλά εξακολουθείς να βγάζεις επάνω. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να καθόμαστε, να ανεχόμαστε τοξικές συμπεριφορές, ψυχική, ακόμη και σωματική βία από ενήλικα παιδιά, γιατί γνωρίζω και λυπάμαι που το γνωρίζω, λυπάμαι που συμβαίνει εννοώ και το γνωρίζω, ότι υπάρχουν ανάμεσα σε εσάς τους ανθρώπους που παρακολουθείτε το κανάλι, ενήλικες γονείς, οι οποίοι ανέχονται και υβρισχές και ξύλο ακόμη και χειροδικία από ενήλικα παιδιά. Και υπομένουν γιατί λένε είναι το παιδί μου. Όχι, δεν θα υπομένεις, κατά τη γνώμη μου πάντοτε. Είναι το παιδί σου και είναι 35 χρονών και το παιδί σου κάνει χρήση ουσιών, για παράδειγμα, ή μεθάει ή έχει μία συμπεριφορά πολύ αρνητική προς εσένα και σηκώνει και το χέρι και σου λέει και βρισχές και το ανέχεσαι επειδή είναι το παιδί σου. Όχι αγαπητή μου, όχι αγαπητέ μου, να μην το ανέχεσαι. Βάλε όρια, μην βλάψεις το παιδί σου. Βάλε όρια, πες δεν μπορώ να ζήσω άλλο αυτή την τοξικότητα. Σε αγαπώ, σε χτιμώ, είσαι το παιδί μου, θα συνεχίσω να σε σκέφτομαι με αγάπη, δεν μπορώ όμως να βρισκόμαστε. Πολλές φορές το να πηγαίνουμε no contact με τους τοξικούς είναι η μόνη δυνατή λύση. Η μόνη δυνατή λύση. Πολλές φορές προσπαθούμε, λέμε να πας σε ένα ψυχολόγο, να πας σε ένα ψυχίατρο, να πάμε μαζί, δεν πηγαίνει. Ή πάτε μαζί
και προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του ψυχολόγου και του ψυχιάτρου για χειριστικά, ούτως ώστε να σε βγάλει εσένα τρελό ή να σε βγάλει εσένα τρελή, να πείσει τους ειδικούς ότι η μάνα μου έχει πρόβλημα και γι' αυτό την εξυβρίζω, η μάνα μου έχει πρόβλημα και γι' αυτό τη χτυπάω, η μάνα μου έχει πρόβλημα και γι' αυτό, ενώ έχω θέματα με τον εαυτό μου, αντί να αναλάβω την ευθύνη του εαυτού μου και να λύσω τα θέματά μου, τα βγάζω πάνω στη μάνα μου. Και στην περίπτωση της φίλης που έγραψε το σύντομο σημείο που σας διάβασα, λέει, ανακατεύτηκαν και τρίτα πρόσωπα. Καμιά τοξική κουνιάδα, καμιά τοξική πεθερά, που προφανώς, δεν ξέρω, υποθέτω, που προφανώς κούρδιζαν αυτό το παιδί με την διαταραχή στη δομή της προσωπικότητας, το αδιάγνωστο παιδί του, ώστε να τα βάλει ακόμη περισσότερο με τη μάνα του. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να αποχωριστεί ο γονιός το παιδί, η μάνα το παιδί, ο πατέρας το παιδί. Πολύ δύσκολο πράγμα. Πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι σαν να ξεριζώνεται στην καρδιά σου και να την πετάς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Όμως, είναι κάποιες περιπτώσεις που δεν υπάρχει άλλη λύση. Όταν η σχέση μας με το ενήλικο παιδί μας που λειτουργεί με τοξικότητα έχει φτάσει στο σημείο να απορριθμίσει την ψυχική μας υγεία και ισορροπία, όταν αρχίσουμε να νιώθουμε ότι χάνουμε τον έλεγχο και ότι χάνουμε τον εαυτό μας μέσα σε μια κακοποιητική σχέση, έστω και αν είναι το παιδί μας, we break free, απελευθερωνόμαστε. Κόβουμε αυτή τη σχέση με το μαχαίρι. Γνωρίζω γονιούς οι οποίοι κάθονται στο σπίτι τους, το παιδί τους δεν είναι εκεί, δεν έχουν επαφές με το παιδί τους, το οποίο παιδί τους στο παρελθόν έχει χειροδικήσει εναντίον τους, έχει ασκήσει βία εναντίον τους και ψυχική, και κάθονται και προσεύχονται από μέσα τους και παρακαλούν τον Θεό όσοι είναι θρήσκοι ή εύχονται το παιδί τους να είναι καλά, το παιδί τους να προοδεύει στη ζωή του, το παιδί τους να βρει τον εαυτό του, το παιδί τους να βρει διάγνωση, να βρει θεραπεία, αλλά δεν είναι μαζί του γιατί σέβονται και χτιμούν και τη δική τους ψυχή και το δικό τους εαυτό. Μερικές φορές το να είσαι γονιός χρειάζεται πολύ θάρρος. Και όταν είσαι γονιός ενήλικων παιδιών ή ενός ενήλικου παιδιού, το οποίο λειτουργεί με τοξικότητα και δεν επιδέχεται ούτε συζήτηση, ούτε διάγνωση, ούτε θεραπεία, αναγκαστικά θα κόψει σχέσεις. Ξέρω ότι είναι σκληρό. Ξέρω ότι είναι βαρύ αυτό που λέω. Ξέρω ότι κάποιοι στα σχόλια θα με πείτε ότι είμαι άκαρδη, θα με πείτε ότι δεν λειτουργώ ως μάνα. Αλλά αυτή την άποψη έχω. Την οποία την γνωρίζουν και τα παιδιά μου. Δεν χρειάστηκε κάποια φορά να τους πω αυτό το πράγμα. Θα κόψω σχέσεις μαζί σας, γιατί είστε τοξικοί απέναντί μου. Και εξάλλου τα παιδιά μου τώρα είναι σε μια ηλικία που ακόμη είναι στην εφηβεία. Ο γιος μου είναι 23 και η κόρη μου είναι 20. Και εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ, αλλά το γνωρίζουν αυτό το πράγμα ότι έχω αυτή την άποψη. Ότι οφείλουμε ο καθένας να αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του και ο ενήλικας να αναλαμβάνει τα δικά του ψυχικά και συναισθηματικά θέματα και να μην συμπεριφέρεται, να μην παλινδρομεί και να μην συμπεριφέρεται σαν ένα άταχτο ζωηρό δίχρονο, ένα άταχτο ζωηρό πεντάχρονο, ένα άταχτο ζωηρό εντεκάχρονο που να καταδυναστεύει το γονέα του. Δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Και η γνώμη μου είναι να μην το δέχεται κανείς. Δεν λέω να πετάξουμε τα παιδιά μας στον κοιάδα. Δεν λέω να μην φροντίσουμε. Θα φροντίσουμε μέχρι την ενηλικίωση τους. Και σας λέω, μέχρι την ψυχική τους ενηλικίωση. Μέχρι τα 26-27 τους. Μέχρι εκεί. Μετά από αυτό, εάν εξακολουθεί να υπάρχει κακοποιητική συμπεριφορά του ενήλικα παιδιού προς το γονέα, τότε είναι λύση και το no contact. Το no contact σημαίνει κόβω σχέσεις και επαφές. Και όπως είπα προηγουμένως, καταγράφω σε ένα mail, σε ένα γραπτό κείμενο τις απόψεις μου, τα συναισθήματα μου, τους λόγους για τους οποίους σταματάω να έχω επαφή. Είναι πολύ όμορφο πράγμα να γράψουμε κιόλας ότι εξακολουθώ να σ' αγαπάω, εξακολουθώ να εύχομαι και να προσεύχομαι για το καλό σου. Αν κάποια στιγμή νιώσεις ότι καταλαβαίνεις αυτά που σου γράφω και μπορείς να νιώσεις ενσυναίσθηση και να μπεις στα παπούτσια μου, να καταλάβεις πώς νιώθω κι εγώ, να το ξανασυζητήσουμε. Γιατί το κύριο χαρακτηριστικό των τοξικών ανθρώπων, των αδιάγνωστων ανθρώπων και των ανθρώπων με συγκεκριμένες διαταραχές προσωπικότητας είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης. Το να μην έχουν φιλότιμο και να μην λυπούνται τη μάνα τους, να μην λυπούνται τον πατέρα τους, να μην λυπούνται κανένα. Είναι δύσκολο θέμα το απόψινο, δύσκολο. Θα διαβάσω και τις απόψεις σας στα σχόλια. Και εύχομαι πραγματικά να μην βρεθεί κανείς γονιός σε αυτή τη θέση που να πρέπει να πάρει αυτή την απόφαση. Εάν όμως κάποιος από εσάς βρίσκεται σε αυτή τη θέση, ας πάρει θάρρος και ενδυνάμωση από αυτό το βίντεο, ώστε να μην νιώθει ενοχές, να προστατέψει
τον εαυτό του αλλά και το παιδί του, γιατί κόβοντας σχέσεις με ένα τοξικό ενήλικο παιδί προστατεύουμε και το ίδιο το παιδί. Την αγάπη μου να έχετε όλοι.